Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε ατομικά μπανόφι σε ποτήρι. Θα σας δείξω τον πιο γρήγορο τρόπο για να φτιάξετε dulce de leche μόλις σε 40 λεπτάκια. Το dulce de leche είναι το γάλα, το καραμελωμένο, αυτό που μας αρέσει, αυτό που είναι χαρακτηριστικό στα μπανόφι. Και ουσιαστικά σε 50 λεπτάκια, maximum σε μία ώρα, το γλυκό μας θα είναι έτοιμο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα θα ετοιμάσουμε το dulce de leche. Το dulce de leche, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, είναι το καραμελωμένο γάλα που βάζουμε στο μπανόφι και αυτό έχει τη χαρακτηριστική γεύση. Να σας πω ότι το dulce de leche λέγεται πως ανακαλύφθηκε τυχαία από κάποιον κυνηγό που πήγε για κυνήγι, ξέχασε πάνω στη φωτιά το γάλα να ζεσταίνεται και ουσιαστικά έγινε καραμελωμένο γάλα. Από τότε έχει ανακαλυφθεί. Τώρα, τι κάνουμε. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Παίρνουμε τα ζαχαρούχα γάλατα και τα βάζουμε σε μία κατσαρόλα. Σε περίπτωση που τα βράσουμε σε μία κατσαρόλα, θέλουμε περίπου 3 με 4 ώρες για να είναι έτοιμα. Πολύς χρόνος, έτσι δεν είναι. Υπάρχει μία διαδικασία. Υπάρχει όμως και πιο εύκολος τρόπος. Με τη χύτρα. Στη χύτρα ουσιαστικά εκμηδενίζουμε το χρόνο γιατί σε 40 λεπτά, maximum 50, το dulce de leche θα είναι έτοιμο. Οπότε ο μόνος αποτρεπτικός παράγοντας για να φτιάξετε ένα μπανόφι ίσως να ήταν το να καραμελώσετε το γάλα. Αλλά τώρα με τη χύτρα νομίζω ότι όλα γίνανε πολύ πιο εύκολα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι σε περίπτωση που μπείτε σε διαδικασία να φτιάξετε dulce de leche, είναι χαζό να φτιάξετε ένα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι θάμπα χρόνος. Καλύτερα να φτιάξετε πολύ παραπάνω. Εδώ πέρα έχω βάλει 4 που είναι το μίνιμουμ που μπορείτε να φτιάξετε, αλλά μπορείτε να φτιάξετε μέχρι και 10. Γιατί τα dulce de leche, εφόσον δεν τα ανοίξουμε, δεν χαλάνε. Οπότε μπορείτε να φτιάξετε πολύ παραπάνω ποσότητα και να έχετε για 1-2 μήνες που θα χρειαστείτε dulce de leche. Τώρα, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Όπως ακριβώς γίνεται και στον κανονικό βρασμό σε κατσαρόλα και στη χύτρα μας, πρέπει τα γάλατα οπωσδήποτε να καλύπτονται με νεράκι. Οπότε θέλω νερό, θα ρίξω μέσα στη χύτρα μου νεράκι. Και θα βάλω λίγο ακόμα, θέλω να δω 100% να καλύπτει το νερό τα γάλατα. Βέβαια, άμα είχα βάλει άλλα 2 γαλατάκια μέσα, θα είχαν καλυφθεί από μόνο τους, γιατί θα έπιανε περισσότερο χώρο το γάλα, οπότε το νερό θα ανέβαινε προς τα πάνω. Καλό και αυτό, δεν το έκανα. Αλλά επειδή θέλω να το κάνετε όλοι σας, έβαλα μόνο 4 γαλατάκια για να είμαι σίγουρος ότι δεν σας πιάσει έτσι άγχος ότι ίσως άμα κάνετε πολλά κάτι λάθος μπορεί να συμβεί. Δεν θα συμβεί τίποτα λάθος. Λοιπόν, κλείνουμε τη χύτρα μας. Βάζουμε πάνω στη φωτιά, ανάβουμε τη φωτιά μας, βάζουμε στην ένδειξη 1 και από τη στιγμή που σηκωθεί η βαλβίδα μας στο πράσινο σημείο, χαμηλώνουμε τη φωτιά και μετράμε περίπου 40 με 50 λεπτάκια. Στα 50 λεπτάκια το dulce de leche θα έχει σκούρο χρώμα, στα 40 λεπτάκια θα έχει πιο ανοιχτό χρώμα. Εξαρτάται με τα γούστα, οπότε δείτε και κάντε, ξεκινήστε με 40 και άμα δεν σας αρέσει το χρώμα πάντε στα 45 προς τα 50 λεπτά. Οπότε επαναλαμβάνω, στο πράσινο σημείο χαμηλώνω τη φωτιά και αφήνω 40 με 50 λεπτάκια ανάλογα με τα γούστα. Τώρα, εμείς για να μην περιμένουμε τα δικά μας να γίνουν, γιατί όταν ετοιμάσουμε τα dulce de leche πρέπει να τα αφήσουμε να κρυώσουν 100% πριν τα ανοίξουμε. Μην κάνετε το λάθος να τα ανοίξετε όσο είναι ζεστά, γιατί είναι αρκετά υγρά εκείνη τη στιγμή, οπότε θα φύγει όλη η γέμιση απ' έξω και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Τα βγάζουμε από τη χύτρα μας, τα αφήνουμε να κρυώσουν πολύ καλά και μετά τα χρησιμοποιούμε. Να σας πω ότι μπορούμε να ψήσουμε τα dulce de leche μόλις σε τόσο χρόνο, εν αντιθέση με την κατσαρόλα που κανονικά χρειαζόμαστε 3-4 ώρες, γιατί όλα ξεκινάνε στη συγκεκριμένη χύτρα από τη βάση της. Η συγκεκριμένη χύτρα έχει σωστή ενιαία βάση, ώστε να διαχέεται σωστά η θερμοκρασία. Μαγειρεύοντας με χύτρα ταχύτητος, εκμηδενίζουμε το χρόνο που χρειάζεται ψήσιμο οποιοδήποτε φαγητό ή γλυκό σε συγκεκριμένη περίπτωση. Εγώ έχω ετοιμάσει ήδη dulce de leche και είναι πολύ σημαντικό να προσέξετε όταν πάτε στο σούπερ μάρκετ τι αγοράζετε. Πάμε στο σούπερ μάρκετ και βρίσκουμε το γάλα που γράφει ζαχαρούχο. Σε περίπτωση που πάρετε το συμπυκνωμένο ευαπορέ, δεν θα γίνει ποτέ dulce de leche, θα μείνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Θέλουμε αυτό που έχει τη ζάχαρη μέσα. Γράφει ζαχαρούχο γάλα. Οπότε αυτό ξεκινάμε για να φτιάξουμε dulce de leche. Τώρα, μετά από 40 λεπτάκια και αφού αφήσουμε να κρυώσει, το γάλα μας στο ζαχαρούχο μεταμορφώνεται και γίνεται αυτό το υπέροχο τόφι. Αυτό είναι η βάση μας για να φτιάξουμε ένα σωστό μπανόφι. Αφήνω στην άκρη και από εκεί και πέρα το να φτιάξουμε μπανόφι είναι το πιο αστείο πράγμα που υπάρχει στον κόσμο και σήμερα διάλεξα να φτιάξω ατομικά μπανόφι σε ποτήρι γιατί έτσι είναι πιο θεαματικά σε περίπτωση που έχουμε να κάνουμε ένα πιο επίσημο τραπέζι από το να κόψουμε ένα ολόκληρο κομμάτι. Τώρα, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Θέλουμε μπισκοτάκια για τη βάση μας από κάτω. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο συνδυασμός σοκολάτα, μπανάνα και το dulce de leche. Οπότε θέλω ένα μπολάκι εδώ. Θα βάλω μέσα τα μπισκότα μου.
και θα τα σπάσουμε το χέρι. Δεν χρειάζεται να βάλετε βούτυρο, γιατί δεν θέλουμε να σταθεροποιήσουμε τη βάση. Όταν φτιάχνουμε σε ποτήρι, επειδή το ποτήρι κρατάει το σχήμα του γλυκού μας, δεν χρειάζεται να προσθέσουμε επιπλέον λιπαρά και θερμίδες στο γλυκό μας. Αφήνουμε το γλυκό ως έχει. Οπότε, σπάμε το μπισκότο μας εδώ και βάζουμε τα μπισκότα μας στα ποτήρια. Πιστέψτε μου ότι άμα δοκιμάσετε μπανόφι με σοκολάτα, θα σας κάνει το κάτι της παραπάνω. Καλά, και τα συγκεκριμένα μπισκότα έχουν 3 είδη από σοκολάτα, οπότε είναι πάρα πολύ δελεαστικά. Είναι φανταστικό το πόσο ωραίο γλυκό μπορείς να κάνεις πραγματικά με το τίποτα. Τώρα, θέλω άλλο ένα καταλάκι. Καταλαβαίνετε ότι επειδή η καραμέλα μας εδώ πέρα, το τόφου που έχουμε ετοιμάσει είναι αρκετά γλυκό, κοιτάμε να μην το παρακάνουμε, ή θα πάρουμε να ρίξουμε μία κουταλιά της σούπας και ουσιαστικά ένα ζαχαρούχο γάλα, να θυμάσαι ότι βγάζει περίπου 4 καλές μερίδες. Φανταστείτε ότι όταν βάλουμε το μείγμα μας στο ψυγείο, η καραμέλα αρχίζει να μαλακώνει ακόμα παραπάνω, να εγρασιάζει, να το πούμε έτσι, οπότε γίνεται πιο ρευστή. Οπότε θέλουμε να έχει σε αυτό το σημείο αυτή την υφή η καραμέλα μας. Τώρα, ό,τι έχει περισσέψει, όπως σας είπα, το μοιράζουμε. Για να αφήνουμε τίποτα να πάει χαμένο, με το που ανοίξουμε το dulce de leche πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Όπως σας είπα, έχει μεγάλη συντηρησιμότητα, δηλαδή εφόσον το αφήσουμε κλειστό, πράγματι κρατάει, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ίσως να ζαχαρώνει από ένα σημείο και μετά, αλλά δεν χαλάει. Κρατάει εβδομάδες, μπορεί και μήνες. Απλά το θέμα είναι οτιδήποτε ανοίγουμε σε κονσέρβα, από τη στιγμή που ανοίξουμε την κονσέρβα, πρέπει οπωσδήποτε να καταναλώσουμε. 100%. Είτε είναι σάλτσα ντομάτας, είτε είναι πελτές ντομάτας, είτε είναι κονσέρβα με ντολμαδάκια, είτε είναι dulce de leche, άπαξ και ακούσουμε το κλατς, πρέπει να καταναλώσουμε ή να αφαιρέσουμε από την κονσέρβα και να καταναλώσουμε πιο μετά. Και ήρθε η ώρα της μπανάνας. Το μπανόφι, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, έχει πάρει το όνομά του από δύο συγκεκριμένες λέξεις. Την μπανάνα και το τόφι. Οπότε, άμα ενώσεις μπανάνα και τόφι μαζί, βγαίνει το μπανόφι. Εντάξει, οπότε το τόφι είναι το dulce de leche και η μπανάνα μας είναι ατόφια. Μία μπανάνα είναι αρκετή, αρκεί έτσι να έχει αρκετή ποσότητα και ρίξτε από πάνω ωραίες φετούλες. Φροντίστε να πάει παντού, ώστε να παίρνουν όλοι λίγο απ' όλα, λίγο από μπανάνα, λίγο από μπισκότο, λίγο από τόφι και γενικά κάθε μπουκιά να είναι μία καινούργια εμπειρία, γιατί άμα σε μία μπουκιά βάζεις λίγο παραπάνω μπανάνα, κατευθείαν έχει διαφορετική γεύση. Αν βάλεις λίγο παραπάνω μπισκότο, έχει κατευθείαν διαφορετική γεύση. Άμα βάλεις λίγο παραπάνω σαντιγί, πάλι έχει μια διαφορετική γεύση. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα για τα τελικά μας βήματα, που είναι τα εξής. Θέλουμε σαντιγί. Έχω σαντιγί στο ψυγείο. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε πώς μπορείτε να κάνετε σαντιγί, ως και γι' αυτό έχουμε βιντεάκι στο site μας. Λοιπόν, μπορείτε να στολίσετε πολύ απλά και να κάνετε ένα θεαματικό μπανόφι. Μπορείτε να κάνετε απλές μύτες. Μπορείτε απλά να βάλετε ανομοιόμορφα όπου εσείς θέλετε. Να βάλω εδώ πέρα ροζέτες και εδώ ροζέτες και εδώ ροζέτες και άλλη μία ροζέτα εδώ και βουαλά. Όλα είναι υπέροχα. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι να τρίβω και λίγο σοκολάτα από πάνω. Να σπάει το άσπρο της σαντιγής. Εμένα όταν είναι η σαντιγή μόνη της από πάνω, πάντα κάτι της λείπει. Λίγο φιστίκι, λίγο σοκολάτα, λίγο κανέλα, πάντα. Κάνει πιο φανταστικό το αποτέλεσμα και κοιτάξτε εδώ. Όλες οι στρώσεις είναι εμφανέστατες. Και άμα αυτό δεν είναι ρουστίκ και γκουρμέ γλυκό την ίδια στιγμή, τότε ποιο είναι. Θα δοκιμάσω. Θα πάρω από εδώ. Αυτό δεν σου άρεσε. Μπράβο. Λοιπόν, κοίταξε εδώ τι πρέπει να κάνεις. Πρέπει να πάρεις λίγο απ' όλα και να φτάσεις το κουτάλι μέχρι κάτω. Και τώρα σε αυτή την μπουκιά έχω και σαντιγί και μπισκότο και τόφι και μπανάνα και σοκολάτα. Θέλετε να σας πω κάτι? Αυτό το γλυκό, κατά έναν περίεργο τρόπο, δεν δουλεύουν όλα αυτά που βλέπετε ξεχωριστά. Η σαντιγί είναι ωραία, το τόφι είναι ωραίο, οι μπανάνες είναι ωραίες, τα μπισκότα είναι ωραία, αλλά μόνο συνδυαστικά παίρνεις αυτή την απόλυτη γεύση που σου δίνει τον πανόφι. Και σε αυτό το σημείο, άμα καταφέρετε να σταματήσετε να τρώτε, πείτε το μου και εμένα. Δεν νομίζω, Παναγία μου, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πόσο φανταστικό συνδυασμός που είναι όλα αυτά τα υλικά μεταξύ τους. Μια χαρά. Η βαλβίδα έφτασε στο πράσινο σημείο, όπως σας έλεγα πριν. Οπότε με το που φτάνει στο πράσινο σημείο, χαμηλώνουμε τη φωτιά μας, σχεδόν την κλείνουμε, τόσο πολύ τη χαμηλώνουμε. Και από εδώ και πέρα αρχίζουμε να μετράμε τα 40 με 50 λεπτάκια που σας είπα. Σε 40-50 λεπτάκια τα dulce de leche θα είναι έτοιμα.
Θα τα αφήσω να κρυώσουν καλά στην άκρη και μετά θα τα χρησιμοποιήσω. Άρα, έχω 4 εκεί μέσα και 3 εδώ, 7. Από 4 μπανόφι το καθένα, 4, 7, 7 και 7, 14, 28. Άρα έχω 28 ακόμα μερίδες μπανόφι. Ναι! Και έχω και άλλα 3 εδώ. Τέλεια. Γίναμε. Να, πως θα περάσουμε τις υπόλοιπες ημέρες. Γιατί είναι το πιο εύκολο γλυκό για να το φτιάξετε. Το είδατε έτσι. Είναι αστείο, εντυπωσιακότατο και πραγματικά μπορείτε να το φτιάξετε με το τίποτα. Θέλω να κάνετε subscribe στο κανάλι μας. Οπωσδήποτε να κάνετε. Να πατήσετε το κουμπί, είναι δωρεάν. Να γράψετε σχόλια κάτω από το βίντεο. Γιατί είμαι σίγουρος ότι θα σας αρέσει. Να περάσετε υπέροχα. Φιλάκια πάρα πολλά. Και ραντεβού στο επόμενό μας επεισόδιο. Γεια σας!